Κύριε κύριοι, είμαστε όλοι εδώ και κυρίως εσείς με μια βασική έγνοια. Να αναπτυχθεί ο θαλάσσιος τουρισμός και να υπάρξουν ωφέλη για την τοπική οικονομία, για τις επιχειρήσεις σας, για τις οικογένειές σας. Αυτή η έγνοια στην Ελλάδα θα έπρεπε να ήταν περισσότερο συλλογική. Δυστυχώς, πολλές φορές είναι ατομική έγνοια. Γι' αυτό, γιατί ως χώρα επικεντρώνουμε περισσότερο, υπόθηκε πριν, σε αυτά που μας χωρίζουν, από ότι σε αυτά που μας ενώνουν. Περνάω λοιπόν σιγά σιγά στην έννοια της συνεργασίας. Είναι μια εκλεκτική έννοια στην χώρα μας, δυστυχώς, η συνεργασία. Και δεν αφορά μόνο το εσωτερικό, αφορά και το εξωτερικό. Δυστυχώς όμως, στην σκληρή πραγματικότητα στην οποία ζούμε και με τον τρόπο και τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζουν τα πράγματα, χωρίς συνεργασία η προσπάθεια δεν θα ευοδοθεί, όσο καλές και να είναι οι προθέσεις και οι ιδέες και τα οράματα. Άλλωστε, οι ιδέες και τα οράματα δεν έχουν καμία αξία αν δεν εκτουσιώνονται σε ουσιαστικό έργο ωφέλιμο για τον πολίτη. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη περίοδο, ο ουραγός δεν έχει καμία τύχη. Έχει όμως ο πρωτοπόρος. Πρωτοπόρος αυτές τις ιδέες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια τέτοια πρωτοπόρο ιδέα. Ποια ήταν αυτή? Να ενώσει κάποιες περιοχές που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτιστικά, έτσι ώστε μέσα από μια στρατηγική σκέψη να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα μέσα και να επιτευχθούν κοινοί στόχοι. Αυτό λέγεται, ονομάστηκε μακροπεριφέρεια. Είπα στρατηγική σκέψη. Τι άλλο είναι στρατηγική? Στρατηγική είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείς τα μέσα που διαθέτεις για να πετύχεις ένα στόχο ή πολλούς στόχους. Αυτή λοιπόν η στρατηγική των μακροπεριφερειών ήταν ένα πείραμα επιτυχημένο. Ξεκίνησε από τις Βαλτικές χώρες, πήγε στις χώρες του Δουναβί, εκεί υπάρχουν εκείμενα παραδείγματα, και πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2014, εγκρίθηκε μια καινούργια, έπεται από οι Άλπες νομίζω, μια καινούργια στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο. 8 κράτη, 4 κρατημένη και 4 μη κρατημένη, όλα αυτά τα κράτη βρέχονται από την Αδριατική και το Ιόνιο, πρότεινα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνέγραψε και παρακολουθεί αυτή τη στρατηγική, να οργανωθούν με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο που σας είπα. Δηλαδή, θα δούμε ποιες είναι οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες και μέσα από τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων και μέσων να πετύχουν τους στόχους. Αυτές λοιπόν οι κοινές προκλήσεις είναι 4. Και είναι και οι 4 πυλώνες αυτής της στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο. Είναι η γαλάζια ανάπτυξη, είναι το περιβάλλον, η ποιότητα του περιβάλλοντος, είναι τα δίκτυα μεταφορών και τέλος ο λεγόμενος βιώσιμος τουρισμός. Βιώσιμος με την έννοια της αηφορίας, που θα παραμείνει χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον. Θα μπορεί να στηρίζεται και κάποια στιγμή αυτοτελώς. Θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση εδώ. Υπόθηκα πολλά για την αυτοκίνηση, για τον τουρισμό. Ξέρετε, η δική μου αγωνία με όλες τις ιδιότητες που είχα στο παρελθόν είναι ότι κάποια στιγμή σαν χώρα πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο εξωτερικούς πόρους. Δυστυχώς βέβαια για τον ελληνισμό, αλλά δυστυχώς για την οικονομία, ναυτιλία, τουρισμός και κοινωτικά κονδύλια είναι εξωτερικοί πόροι. Έρχονται απ' έξω. Εάν κάτι συμβεί, μειωθούν, εκλείψουν, δεν μπορούμε να στηρίξουμε την αντιπατρίδα, άρα χρειάζεται μια ενδογενής ανάπτυξη. Και θα περάσω σιγά σιγά στο θέμα της ημερίδας. Λοιπόν, 4 πυλώνες. Ο βιώσιμος τουρισμός έχει 2 προτεραιότητες σε αυτή τη στρατηγική. Τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και τη βελτίωση της τουριστικής διαχείρισης. Με ποιον τρόπο δηλαδή διαχειριζόμαστε αυτό το πλούτο. Δεύτερη παρένθεση. Πολιτισμός. Για παράδειγμα, πυρηνική ενέργεια. Εγώ, αγαπητέ Κώστα Τζαβάρα,
στην, έτσι, ας μου επιτραπεί ο όρος, στο Βιράκο, στην πολιτική αυτοεξορία μου στις Βρυξέλλες, έχω συγκεντρώσει και έχω διαβάσει όλα τα βιβλία που γράφτηκαν για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σε ένα από αυτά λοιπόν συγκράτησα την εξής σκηνή. Όταν έγινε ο καταστατικός σεισμός της Αθήνας το 1981, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε ο Καραμαλής ήταν στον Ολυμπιάτη να το ρωτήσει αν πάθαν ζημιά τα μνημεία της χώρας, και ειδικά της Περιφέρειας της Αττικής. Αυτό τα λέει όλο. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα μας. Σε αυτόν τον βιώσιμο τουρισμό, προτεραιότητα έχει ασφαλώς η κρουαζιέρα και το γιόγκα. Να το εξειδικεύσουμε όμως. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά να λέμε ότι έχουμε ένα μπραντ, πραγματικό μπραντ η Ελλάδα. Έτσι. Προσφέρει απίθανους συνδυασμούς. Παραλίες μας, η καλοκαιρία, αυτό το υπέροχο περιβάλλον, το απίθανο φως που έχουμε. Όντως, απίθανοι συνδυασμοί μπορούν να προκύψουν. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει. Σε αυτήν λοιπόν την προσπάθεια έγινε μια διαβούλευση στις 8 χώρες, στα 8 κράτη που αποτελούν την περιοχή Αδριατικής Μεσογείου με όλους τους τουριστικούς παράγοντες. Που κατέληξε αυτή η διαβούλευση στο εξής, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εναλλακτικές επιχειρήσεις, παράδειγμα εφοδιαστικής αλυσίδας καινοτόμων προϊόντων, και εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε να υποφεληθεί καλύτερα η τοπική κοινωνία από το θαλάσσιο τουρισμό. Να έρθει πιο κοντά δηλαδή και να μπορέσουν να αυξηθούν και οι θέσεις εργασίας αλλά και το τοπικό εισόδημα. Και βέβαια, αν γίνουν αυτά, θα γίνει και κάτι άλλο. Θα ενισχυθούν τα δίκτυα μεταφορών. Πολύ σημαντικό αυτό. Το σκέφτηκα λοιπόν αυτό γιατί υπάρχει μια ανάγκη από συμφόρηση. Ειδικά σε αυτή την περιοχή, ας το πούμε λίγα, δεν ξέρω αν επιτρέπει η καθηγήτριά μας, σε αυτή την περιοχή υπάρχει συμφόρηση στην Κουρασία. Θα εκτονωθεί λοιπόν αυτό, θα αναπτυχθούν επίσης και άλλα λιμάνια υποδοχής. Αυτή ήταν η καρδιά λοιπόν του μηνύματος και εδώ καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ναυτιλιακές εταιρείες, όσοι βρίσκονται εντός αλλά και δίπλα σε αυτή την αλυσίδα της παραγωγής τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, βλέπετε, διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος, να καταθέσουν ιδέες. Υπάρχουν ιδέες. Υπάρχουν ιδέες. Και σημαντικές. Να πω και εγώ μία, επειδή είπατε για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δώσατε έμφαση στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Πολύ σημαντικό. Μήπως υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα καταγράφει όλες τις δραστηριότητες στη θάλασσα. Και δεν μιλάω μόνο για την Αδριατική και το Ιόνιο, αλλά και για την γειτονιά μας. Λοιπόν, κουραζιέρα λίγο πιο εξειδικευμένα και πιο γρήγορα και διακόψτε με αν τρώω πολύ χρόνο. Κουραζιέρα. Όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε ιδεολογικού τύπου συζητήσεις. Δεν θα πω ιδεολειψίες, ιδεολογικού τύπου συζητήσεις. Τώρα είναι ξεκάθαρο. Όταν ο ανταγωνιστής σου δεν έχει τέτοια προσκόμματα και έχεις εσύ, χάνεις πελάτες. Πάρα πολύ απλά. Πώς αν θέλεις. Πρέπει να είμαστε φθηνοί, ασφαλείς και λειτουργικοί. Και αυτό σε κάθε βήμα της κουραζιέρας. Από την πρόσδεση μέχρι την αναχώρηση, το προϊόν που προσφέρουμε στην ξηρά, ό,τι άλλο έχει να κάνει με αυτή την αλυσίδα. Ο τουρίστας έρχεται. Γιατί δεν θέλει μόνο ανέσεις στο πλοίο, θέλει και ανέσεις έξω από το πλοίο. Και βεβαίως θέλει ένα όμορφο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας βάλει στις σκέψεις και ιδίως στην επιχειρηματική κοινότητα πώς θα εξυπηρετήσει καλύτερα αυτές τις ανάγκες. Μη ασφαλής, λειτουργική και άρα ανταγωνιστική. Και εδώ θα ήθελα να πω δύο λόγια από τη θητεία μου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Υγείας που έχει να κάνει με τα λιμάνια βεβαίως. Και υπάρχουν αρκετοί εκπρόσωποι των λιμενικών αρχών που νομίζω μπορούν κατευθείαν αργότερα να έχουν μια κουβέντα μαζί μου. Καταρχήν, κάναμε μια εθνική λιμενική στρατηγική, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στρατηγική? Γιατί είναι μια ζωή σε αυτή τη χώρα, οποιοδήποτε έργο υποδομής, μα οποιοδήποτε έργο υποδομής δεν ήταν αναγκαστικά αποτέλεσμα ενός στρατηγικού συνδυασμού που να εξειδικεύει τις λειτουργίες του και να μπορεί να διασφαλίσει και πηγές χρηματοδότησης. Ήταν κυρίως αποτέλεσμα πολιτικών παρεμβάσεων. Άρα κάναμε μια στρατηγική, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε τα λιμάνια. Δεύτερον, φτιάξαμε ένα σύστημα παρακολούθησης
και ρύθμιση σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, νέο οργανωτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, και κάποιος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Κάναμε μια αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε λιμάνι, ήταν γίναμε την εθνική λιμενική πολιτική και κυρίως την ΕΣΑΛ για να κρυθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα έργα, την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Λιμένων, και στο θέμα της ασφάλειας. Θέλω να σας πω εδώ, πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι εταιρείες το γνωρίζουν αυτό. Όταν πήγα στο Υπουργείο, το σύστημα ISPS, ο διεθνής κώδικας για την ασφάλεια, που είναι αφεκτός, για τη χώρα μας είχε 37 υπόχρεα λιμάνια. Υπόχρεα λιμάνια να έχουν ISPS. Όταν πήγα εκεί, 4 μόνο στα 37 λιμάνια είχαν εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας. Και ξεκίνησα μια προσπάθεια να ανεβάσουν αυτό. Δεν το πίστευε κανείς ότι μπορεί να γίνει σε λίγο χρονικό διάστημα. Έγινε όμως και έδωσε αξία σε αυτό το προϊόν. Έδωσε ελκυστικότητα. Και μην τα περνάμε αυτά έτσι τυφόλαια. Είναι κλειδιά, είναι δείκτες πολύ σημαντικοί, οι οποίοι μπορούν να φέρουν περισσότερες εταιρείες και περισσότερη ανάπτυξη στη χώρα μας. Θέλω να τονίσω δύο σημαντικά ζητήματα για μένα. Που έχουν να κάνουν την κουρασία. Το πρώτο και βασικό εδώ είναι το πανόλι, είναι το home porting. Ναι. Γιατί όμως home porting? Γιατί όσο περισσότερο home porting, τόσο πολλαπλασιάζονται οι λιμένες υποδοχής. Αυτό νόητο. Και εμείς θέλουμε περισσότερους λιμένες υποδοχής. Και το δεύτερο, η επιμήκυση της τουρκικής περιόδου. Γι' αυτό υπόθηκε. Εγώ ας πω ένα παράδειγμα για την κουρασία. Ξέρετε, υπάρχει η λεγόμενη παγκόσμια κουραζιέρα. Ποια διάρκεια είχε η μεγαλύτερη κουραζιέρα που έγινε τα τελευταία χρόνια? 11 μήνες. Ξεκίνησε από τη Σιγκαπούρη το Φεβρουάριο του 2010 και επέστρεψε το 2011 μετά από 11 μήνες στη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, όσο οι άνθρωποι έχουν χρόνο και χρήμα, η κουραζιέρα θα έχει δουλειά. Και όσο η κουραζιέρα έχει δουλειά, όσοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, θα έχουν τη συμβολή της στο τοπικό αλλά και στο εθνικό ΑΕΠ. Και μάλιστα όχι συμβολή μόνο cash, αλλά και διά του πολλαπλασιαστή που έχει η κουρασιέρα, επειδή συνδέεται με μια πλειάδα δραστηριοτήτων στην ξηρά. Από την γεωργία μέχρι την τεχνολογία. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το τηρηθούμε. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Είμαστε ακόμα στην αλφάβητο, αλφαβήτα γάμα, αλλά από εκεί ξεκινά. Δεν πα στο μέρα κατευθείαν να γίνουν όλα αυτά και από εκεί και πέρα θα πάνε όλα καλά. Και πιστεύω ότι μέσα από τέτοιε εμπνευσμένε, θα έλεγα, πρωτοβουλίε να γίνει τη συζήτηση, πρέπει να γίνει και ένα αποτέλεσμα στο τέλο. Ένα διατάφτα. Και αυτό το διατάφτα θα πρέπει κάποιο να παρακολουθεί ότι έχει μπει μέσα στο μηχανισμό αντιμετώπιση και επίλυση. Κλείνω με μία λέξη προ το φίλο μου τον Κώστα τον Τζαβάρα, που είχαμε συνεργαστεί. Προκειμένου να μπορούμε να βρούμε μια λύση, δεν ξέρω, βρήκες τελικά. Νομίζω βρήκες. Να είναι ανοιχτά τα μουσεία όταν έχει την κουρασία. Νομίζω ότι αυτά και αυτά είναι στην αλφαβήτα. Τα έχουν λύσει άλλοι και κυρίως οι ανταγωνιστές μας. Αν τα λύσουμε κι εμείς, όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς ιδιαίτερα τον κύριο Μουσουλούλη και για όλες τις ευφιέστατες ιδέες που μας έδωσε και μας έβαλε σε σκέψη. Ελπίζω από τη θέση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω από εκεί, να βοηθήσει την Ελλάδα και με τις ιδέες του να προωθήσει τον τουρισμό και ιδιαίτερα τον τουρισμό κουρασιέρας. Θα καλέσω στο βήμα